Εν αναμονή βρίσκονται σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι μέχρι ότου ξεκινήσει η καταβολή των αναδρομικών από τις μειώσεις των μηνιαίων συντάξεών τους λόγω των μνημονίων. Οι αυξήσεις που θα επιφέρουν τα αναδρομικά και που αναμένεται να δουν οι συνταξιούχοι στις συντάξεις τους, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, θα είναι από 25 ευρώ έως και 204 ευρώ το μήνα. Όλα τα παραπάνω βέβαια μόλις δημοσιοποιηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς με τα αναδρομικά φυσικά ακούμε και εμείς τις υποσχέσεις που δίνει η σημερινή κυβέρνηση. Φυσικά λέει ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστήριων. Ήδη προϋπήρχαν αποφάσεις του δικαστηρίου. Φυσικά εμείς από τον Φεβρουάριο μήνα είχαμε κάνει και εμείς τις προσφυγές, πιθανόν τον Οκτώβριο να εκδικαστούν και δικές μας υποθέσεις. Ακούμε ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστήριων, οτιδήποτε υπάρχει. Το σχέδιο επιστροφών, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνει ένα σενάριο για 36 δόσεις, ένα για 48 και ένα τρίτο για αναδρομικά σε 60 δόσεις. Από εκεί και πέρα όμως τι υπάρχει για μας, γιατί μιλάνε για κάποια χρήματα που θα δοθούν για κάποιους μήνες που θα δοθούν. Εάν τυχόν όμως δεν κατηργηθεί ο περίφημος νόμος του κυρίου Κατρούγκαλο, ο 4387, και γίνει ο επαναυπολογισμός και είναι νόμιμος πλέον, από εκεί και πέρα θα έχουμε μειώσεις συντάξεων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα αναδρομικά που θα επιστραφούν αφορούν τις μειώσεις 10 μηνών στις κύριες συντάξεις και 12 μηνών στις επικουρικές. Δεν αποκλείεται όμως να επιστραφούν τα ποσά των μειώσεων για διάστημα μεγαλύτερο των 10 μηνών, ιδίως για όσους έχουν προσφύγει και ήδη δικαιώνονται στα δικαστήρια. Πέραν των παραπάνω, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ ετοιμάζονται ήδη για νέες κινητοποιήσεις, καθώς διεκδικούν την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε σε περίπτωση επαναυπολογισμού να μην σημειωθούν μειώσεις στις σημερινές συντάξεις. Εμείς γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τους αγώνες, συνεχίζουμε τους αγώνες. Ήδη αύριο έχουμε μία σύσκεψη στην Καβάλα, θα βρισκόμαστε εκεί. Και στις 9 του μηνός κάνουμε συγκέντρωση πάλι διαμαρτυρίας με τα αιτήματά μας φυσικά στην Θεσσαλονίκη. Ο τόπος συγκέντρωσης θα οριστεί, δεν οριστεί και ακόμη, αλλά μάλλον θα είναι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα υπάρχουν από όλα τα σωματεία της Βορείου Ελλάδος. Ποια θα είναι τα αιτήματα των συνταξιούχων? Το υπόμνημα που θα στείλουμε και το αίτημά μας θα είναι πρώτον την κατήργηση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου. Γιατί αν γίνει επαναυπολογισμός, διότι λένε για αναστολή, δεν λένε για κατάργηση του νόμου. Άρα λοιπόν προχωράμε ολοταχώς στους αγώνες και περιμένουμε φυσικά την απόφαση των δικαστηριών. Ελπίζουμε η κυβέρνηση σημερινή να σεβαστεί τις υποσχέσεις που έδωσε και ίσως τα πάρουμε, γιατί πιστεύουμε ότι από τα δικαστήρια θα δικαιωθούμε, γιατί υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις. Τίποτε οριστικό δεν έχουμε στα χέρια μας, ούτε από τις ομοσπονδίες μας, ούτε από πουθενά. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να πιέσουμε την σημερινή κυβέρνηση με την κινητοποίηση που θα κάνουμε, με τη συγκέντρωση που θα κάνουμε, γιατί γίνεται συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, γίνεται συγκέντρωση στην Κομωτινή, γίνεται στη Λάρισα, δηλαδή πανελλαδικά γίνονται συγκεντρώσεις, για να στείλουμε το μήνυμα ότι τα απαιτούμε πλέον, διότι είναι δικά μας λεφτά, ειδικά του σημερινού ΕΦΚΑ, των μη μισθωτών, το παλαιό ΟΑΕ, δηλαδή το ΤΕΒΕ, το ΤΣΑ και το ΤΑΕ, ήταν πληρωμένα χρήματα από τις δικές μας τσέπες. Δηλαδή δεν μας χρηματοδοτούσε ούτε ο εργοδότης μας ούτε το κράτης. Όλα ήταν δικά μας χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς διεκδικούμε τα χαμένα, διότι είχαμε πολλές μα πάρα πολλές μειώσεις. Ποιοι όμως δικαιούνται τα συγκεκριμένα αναδρομικά? Τώρα μιλάνε από την απόφαση των δικαστηρίων και μετά. Εμείς όμως διεκδικούμε από τους περίφημους νόμους που γίνανε από το, και την πρώτη απόφαση του 2015 που υπάρχει. Γιατί του 2015 υπάρχει απόφαση του πρώην ΟΑΕ ότι βγήκε θετική, ότι βγήκε παράνομη η παρακράτηση αυτή και οι μειώσεις των συντάξεων. Δηλαδή μιλάμε για αναδρομικά, αλλά είναι τα παρακρατηθέντα ουσιαστικά από τις συντάξεις. Γιατί έχουμε και τον περίφημο νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, οι οποίες συντάξεις βγαίνουν τουλάχιστον ένα 30 με 35% μειωμένες από τις παλαιές συντάξεις. Γιατί έχουμε πρόσφατα γεγονότα ότι ενώ τους βγάζει το πρώην ΤΕΒ, παραδείγματος χάρη, ότι έπρεπε να πάρει 1.500 ευρώ, τον βγάζει 900 ευρώ.
ή ήταν να πάρει 1.400, το βγάζει 850 ευρώ σύνταξη σημερινή. Βγάζει με το παλιό καθεστώς, με το παλιό σύστημα πώς θα έβγαινε η σύνταξή του και βγάζει και με το καινούριο. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας, αυτές θα πληρώνονται σε ποσοστό 70% και όχι 50%. Αλλά το νέο ποσοστό θα υπολογίζεται με το μειωμένο ποσό που προκύπτει από το νέο νόμο Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις χειρίας, παραδείγματος χάρη, ναι, μιλάνε για το 70% ότι θα δοθούν, αλλά τι έχει γίνει. Βγαίνει με τον καινούριο επαναυπολογισμό. Έχω πρόσφατα εγώ γεγονότα συντάξεις χειρίας που βγήκανε, έγινε ο επαναυπολογισμός. Κάποιος που έπαιρνε 1.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, και θα έπρεπε η χείρα να πάρει τα 700 ευρώ με το 70%. Γίνεται επαναυπολογισμός, βγήκε 760 ευρώ με τον επαναυπολογισμό και με το 50% της δώσανε μόνο 380 ευρώ. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε ότι αυτά θα διορθωθούν, γιατί οι υποσχέσεις που δοθήκανε, βλέπουμε κάποιες από τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού, υλοποιούνται. Ας ελπίσουμε ότι θα δικαιωθούμε κι εμείς. Τέλος, σχετικά με το σε πόσες δόσεις θα καταβληθούν τα αναδρομικά, ο κύριος Μπόζος αναφέρει ότι αυτές εξαρτώνται από το οφειλόμενο ποσό. Ανάλογα με το ποσό που είναι των αναδρομικών. Μέχρι πόσες είναι? Ξεκινάνε από 24, 36 και λένε μέχρι και 60, γιατί υπάρχουν ποσά πολύ μεγάλα, αν δικαιωθούν πράγματι. Γιατί γίνανε περικοπές μέχρι και 1.500 ευρώ το μήνα από δικούς μας συνταξιούχους. Δηλαδή, ενώ κάποιος έπαιρνε 2.600, 2.700 που είχε 40 χρόνια και είχε προαιρετικές κλάσεις, κατέβηκε στα 1.300 ευρώ. Δηλαδή, τον μειώσαν τη σύνταξή του γύρω στα 1.400 με 1.500 ευρώ. Άρα, αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολλά.